Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βέβαια, πάντα ήθελα και εξακολουθώ να θέλω να λέω πάντα ευχάριστα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να είναι ευχάριστα πράγματα. Δυστυχώς, η όλη υπόθεση είναι αποπνιχτική και όχι από τα μεγέθη, τα οποία βέβαια δεν χωράει εφηβολία, είναι τραγικά. Όμως, αυτό που ψαλιδίζει την ελπίδα είναι η συμπεριφορά της κυβέρνησης. Αν είχαμε μια άλλη αποτελεσματική κυβέρνηση, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Άκουσα τον κύριο Παπανδρέου να λέει ότι οι φήμες, ο κύριος Παπακωνσταντίνου, οι φήμες, μα οι φήμες προχωράνε, οι φήμες βλασταίνουν εκεί που υπάρχει αναποτελεσματική και μη πιστική κυβέρνηση. Ίδιο συνέβη και με τον Καραμαλή. Με μια διαφορά, τότε τις φήμες τις έσπερναν τα διάφορα παρακλάδια του ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δημοκρατία έχει αυτή τη δυνατότητα με τα παρακλάδια της, αλλά υπάρχουν φήμες. Ο κόσμος φοβάται, ο κόσμος κάνει. Ανοίγει ο χωραγός, κλείνει ο χωραγός, μας πετάνε από τη δραχμή, μας κάνει παπαγαλάκια. Και αυτά φουντώνουν γιατί δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Καμία σχέση. Η κυβέρνηση του Ιουνίου με την κυβέρνηση που εξελέγει στις 4 Οκτωβρίου. Εξύντλησε τα περιθώριά της. Την πιστότητά της. Τα εξύντλησε μέσα σε 7-8 μήνες. Και αυτό δείχνει την ανεπάρκεια που υπάρχει μέσα στο ΠΑΣΟ. Ψήθυροι, ναι. Φήμες, ναι. Τι κάνει η κυβέρνηση. Θέλει αποτελεσματική πολιτική. Πρώτα-πρώτα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να είναι ειλικρινής ο ηγέτης. Ειλικρινής. Να λέει την αλήθεια. Δεύτερον, πρέπει πάντα να στηρίζουμε την ελπίδα. Η αγορά καταρχήν είναι ψυχολογία. Ποια ψυχολογία? Όταν όλοι, μικροί και μεγάλοι, μορφωμένοι και λιγότερο μορφωμένοι, έμπειροι και άπειροι, διαβλέπουν ότι έχουμε μία κυβέρνηση αναμική. Δεν πείθει. Έχουμε προβλήματα. Τρέχει οποιοδήποτε στην τράπεζα να πάρω τα λεφτά μου, να τα κάνω τι? Να τα κάνω χρυσές λίρες? Ουρά στην Τράπεζα Ελλάδος. Να τα κάνω τι? Συνάλλαγμα, μου λέει μία. Ποια συνάλλαγμα? Τα κάνεις τι? Γιατί όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά? Γιατί δεν έχει πείσει η κυβέρνηση. Δεν έχει πείσει η κυβέρνηση. Έχουμε μια κρίση. Σημαντική κρίση. Αλλά δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε αυτή την κρίση. Είναι μια σειρά χωρών. Αλλά έχουν μια εντελώς διαφορετική ψυχολογία. Έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτούς που τους κυβερνάνε. Δυστυχώς ο κύριος Παπανδρέου δεν κατόρθωσε να χτίσει δίπλα του ένα κάστρο εμπιστοσύνης. Περί αυτού πρόκειται. Θα πάρουμε τη δεύτερη δόση. Θα πάρουμε την τρίτη δόση. Τι πάει να πει? Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο και θα πάρουμε τα κεφάλαια που είναι αναγκαία. Θα εφαρμόσουμε αυτό το οποίο συμφωνήσαμε. Σκληρό, σκληρότατο, ικτρό, αλλά θα τιμήσουμε την υπογραφή για να πάρουμε λεφτά. Ερώτημα, φτάνουν αυτά τα λεφτά για να βγούμε από την κρίση? Όχι. Κατηγορηματικά από εμένα, όχι. Χρειαζόμαστε και άλλα λεφτά. Υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα λεφτά? Ναι, υπάρχουν. Μπορούμε να τα βρούμε? Μπορούμε να τα βρούμε. Υπάρχουν χώρες που θα ήθελαν? Ναι. Αρκεί να μην έχουμε δεσμευθεί μονομερώς σε μία πλευρά. Εκεί έχουν στάσεις. Πιστεύω ότι η πολιτική του κύριου Παπανδρέου ξεκινάει και ολοκληρώνεται με το πώς θα τα έχουμε καλά με μία συγκεκριμένη πηγή δύναμης. Και εκεί σκοντάφτουμε. Η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει. Η Ελλάδα είναι σε μια γεωπολιτική θέση που όλοι την θέλουν. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ασφαλές καταφύγιο. Η Ελλάδα μπορεί να είναι ένα μέρος μεταφοράς. Η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας βατήρας για την Ευρώπη, ταυτοχρόνως ένας βατήρας για τη Μέση Ανατολή. Μπορεί να είναι ένας βατήρας για τα βάθη του κορμού του υπηρετικού μας χώρου, που είναι η Μόσχα. Μπορεί να είμαστε το κλειδί πολλών υποθέσεων. Αρκεί να πείσουμε. Αρκεί να δείξουμε ότι το πιστεύουμε. Ή διαφορετικά, όπως λέει η νεολαία, το έχουμε το πράγμα. Δεν έχουμε πείσει κανέναν. Δεν έχουμε πείσει. Γίνεται λάθη επιλαθών.
Και όπως είπα σήμερα σε μια δήλωσή μου, ο κύριος Ποκοσταντίνου έχει πάρει ένα ψαλίδι. Κόβει. Ναι, αλλά για να κάνει στρατηγική χρειάζεται και το κόπτιν, χρειάζεται και το ράβιν. Δεν βλέπω πουθενά βελόνα και κλωστή. Να ράψουμε όλα τα ανοίγματα. Τίποτα. Με το να κόβεις δεν γίνεται τίποτα. Πάρε ένα ψαλίδι και κόβε. Δεν θα ράψεις κουστούμι. Για να ράψεις το κουστούμι, αφού κόψεις το ύφασμα, χρειάζεται βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή δεν βλέπω πουθενά στην κυβέρνηση. Απλά τα πράγματα. Για να μπορέσει να κινήσει το κράτος στη μηχανή, για να πάρουν μπρος οι μηχανές, χρειάζεται ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν έρχεται δια μαγείας. Πρώτα-πρώτα ουδείς την επιδιώκει. Υπάρχουν επενδύσεις στα χαρτιά από την εποχή του Λογοσκούφη. Πρώτο λάθος. Πρέπει άμεσα με μία αίτηση και μία υπεύθυνη δήλωση του οποιοδήποτε να μπορεί να ξεκινάει πάρα αυτή η εργασία. Δηλώνω ότι γνωρίζω τον νόμο και τι ο νόμος επιτάσσει για την περίπτωση επενδύσεώς μου. Και 5 υπογραφές απαραίτητες για το περιβάλλον, για τη στατική μελέτη, για την πυρόσβεση από τους ειδικούς. Και ξεκινάει. Περιμένει να έρθει να πει το ναι ο δήμαρχος, να πει το ναι ο νομάρχης, να πει το ναι ο αστυνόμος, να πει το ναι η πυροσβεστική, να πει το ναι ο περιφερειάρχης, να πει το ναι το Υπουργείο. Και όλοι αυτοί ή κάποιοι εξ αυτών της αδικής μόνους θέλουν το κάτι τι τους για τον γρηγορόσημο. Και δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Αυτά πρέπει να τα περάσουμε. Ώσπου να γίνει όμως η ανάπτυξη που σας περιγράφω, υπάρχει ένα σίγουρο άρωτρο. Υπάρχει ένα σίγουρο τραχτέρ. Υπάρχει σίγουρα ένα όχημα. Και αυτό είναι η οικοδομή. 500 νόμοι για την οικοδομή. Όποιος έρχεται κυβερνήτης, βάλε πάνω στην οικοδομή. Καθίστερε. Εάν η οικοδομή δεν πάρει μπρος, δεν έχουμε καμία ελπίδα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε απολύτως καμία ελπίδα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει λύση και υπάρχει τρόπος. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η οικοδομή έχει αποκλειστεί από μέρος της λύσης και έγινε μέρος του προβλήματος. Έχει κάποια λεφτά στην άκρη κάποιος. Είναι τόσο ασφιχτικό το πλαίσιο του πόθεν έσχες και τα λοιπά, που δεν τολμάει να πάει στην οικοδομή. Η οικοδομή πρέπει να απαλλαγεί του πόθεν έσχες. Όλοι θα εξυπηρετηθούμε. Θα αρχίσουμε να εισπράττουμε αυτά τα 23άρια, τα οποία τώρα δεν τα εισπράττουμε. Έλεγα στη Βουλή και επιβεβαιώθηκα πλήρως, γιατί αυτό σημαίνει ειλικρίνεια από έναν ηγέτη, ότι όσο αυξάνει το ΦΠΑ, τόσο θα μικραίνουν τα έσοδα. Τι εννοούσα, κυρίες και κύριοι? Όταν ο ΦΠΑ είναι 19, υπάρχει ένας τζίρος Α. Όσο αυξάνει το ΦΠΑ, τόσο ο τζίρος πέφτει. Χαμηλώνει ο τζίρος, οπότε είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Το βρήκαν ακριβώς όπως τους το περιέγραψα. Μια ή άλλη. Τώρα λοιπόν, για να έχουμε ΦΠΑ, χρειάζεται να πάρει μπρος η οικοδομή. Να πάει να χτίσει το σπιτάκι που θέλει ο κύριος Πανόπουλος, να βάλει τα 200 χιλιαρκάκια που χρειάζονται. Και από τα 200 χιλιαρικάκια, τα 46 αυτομάτως θα τα πάρει το κράτος, το ΦΠΑ, αλλά και από αυτά που θα πάρει ο σιδεράς, θα πάρω και από εκεί πάλι 23% σε κάτι που θα κάνει ο σιδεράς, και θα πάρω και άλλο τόσο από τον ξύλουργο, και θα πάρω και άλλο τόσο από τον ζοβατζή, και θα πάρω και άλλο τόσο από τον μπογιατζή, και ού και στην τέλας. Απλά πράγματα. Και τώρα σε αυτήν την οικοδομία βάζουν αντικειμενική αξία 50% επάνω. Τι λέτε μόλι. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει πάρει ένα τριάρι, ξέρω εγώ, στο Περιστέρι, στην Πετρούπολη, θα είναι εκατομμυριούχος, αυτό λέτε. Είμαστε σοβαροί. Για να πάρετε τι? Να πάρετε από το Πρικό, να πάρετε από την δωρεά στο παιδί, να πάρετε... Είναι ασόβαρα πράγματα. Ασόβαρα πράγματα. Όχι μόνο κοιτώντας το έντρο χάνουν το δάσος, χάνουν όλο τον Αμαζόνιο. Είναι λάθη επιλαθών. Και εκεί διαφωνώ με την κυβέρνηση. Άπειρη. Ουδής εξ αυτών ξεκίνησε με μία δραχμή να τις κάνει δύο. Ουδής. Είναι τα παιδιά των μπαμπάδων, τα παιδιά των κολεγίων, που δυστυχώς γράμματα μάθανε, πώς να βγατίζουν δεν μάθανε. Και δυστυχώς μαθαίνουν στην πλάτη του Έλληνα πολίτη. Και αυτό είναι επικίνδυνο.